Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώντας, θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τη βουλεύτρια Αγγελική Αδαμοπούλου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, να ευχηθώ καλή δουλειά και να πω ότι είναι και αυτό ένα αποτύπωμα της ολοένα διευρυνόμενης ακτινοβολίας των θέσεων της σύγχρονης αριστεράς, που αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή ως προϋπόθεση για την επίλυση των προβλημάτων του λαού. Επιτρέψτε μου να ξεκινώντας να κάνω μία αναφορά και εγώ, όπως έκανε ο βουλευτής μας ο Βασίλης ο Κόκαλης, στους σεισμόπληκτους ανθρώπους στο Δαμάσι, στη Λάρισα, οι οποίοι σχεδόν 2 χρόνια μετά τον σεισμό εξακολουθούν να είναι στα κοντέινερ. Και επειδή ακούσανε κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι το πρόβλημά τους έχει επιληθεί, τους είδα από κοντά και συνάντησα βλέμματα τα οποία είχαν πόνο πολύ, αλλά και αποφασιστικότητα να μην εγκαταλείψουν τη μάχη για να λυθεί το πρόβλημά τους. Θέλω να καταθέσω στα πρακτικά, επειδή ακούστηκε ότι έχει λυθεί το ζήτημα, το χειρόγραφο από έναν κάτοικο εκεί του οικισμού των οικίσκων στο Δαμάσι, του κύριου Θόδωρου Γρέσπου, που έχω πάρει την Γρέπου, έχω πάρει την άδειά του για να το κάνω αυτό, ο οποίος περιγράφει αναλυτικά πόσοι άνθρωποι μένουν σε κάθε κοντέινερ. 130 άτομα λοιπόν, 2 χρόνια μετά το σεισμό, είναι στα κοντέινερ και σήμερα εκεί πέρα έχει 8 με 10 βαθμούς και πολλή υγρασία. Κάποιον πρέπει να αφορά αυτό το ζήτημα, διότι ξέρετε τι έχετε πει σε αυτούς τους ανθρώπους? Ότι θα ξαναχτίσουν τα σπίτια τους με 800 ευρώ το τετραγωνικό. Πείτε μου, αν χτίζετε σπίτι με 800 ευρώ το τετραγωνικό αυτόν τον καιρό, ξέρετε τι άλλο τους έχετε πει? Ότι θα γίνουν δικαιούχοι δανείου για το υπόλοιπο ποσό. Κανένας τους δεν μπορεί να περάσει έξω από την τράπεζα, διότι οι τράπεζες τους απαντάνε ότι δεν έχουν καμία ενημέρωση. Το ακούτε? Δεν έχουν, λέει, οι τράπεζες καμία ενημέρωση. Μιλάμε για τους σεισμόπληκτους, τους οποίους πήγε εν χορδές και οργάνης ο κύριος Μητσοτάκης και συνάντησε. Πήγε και στα εγγένεια του σχολείου, το οποίο κατασκεύασε ιδιωτική εταιρεία βεβαίως, και οι άνθρωποι είναι ακόμα στα κοντέινερ. Και συζητάμε σήμερα προγράμματα για τη στέγη εδώ. Καταθέτω στα πρακτικά το χειρόγραφο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιο είναι το πρόβλημα της στέγης στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι βουλευτές? Είναι μικρής κλίμακας, είναι μεγάλης κλίμακας? Είναι μεγάλης κλίμακας το πρόβλημα της στέγης. Και είναι μεγάλης κλίμακας σε μια χώρα η οποία κατατάσσεται παγκοσμίως στις πρώτες θέσεις σε σχέση με το οικιστικό απόθεμα. Έχει πολλά χτισμένα σπίτια η Ελλάδα. Και παρόλα αυτά έχει πάρα πολύ ψηλές τιμές και στην αγορά και στην ενοικίαση. Έχουμε τα μισά σχεδόν νοικοκυριά να δίνουν σχεδόν το μισό τους εισόδημα για τις δαπάνες της στέγης. 700.000 δάνεια στεγαστικά ενυπόθηκαν να έχουν περάσει στα funds και βεβαίως τεράστια αύξηση των τιμών και της ενοικίασης και της αγοράς. Και σε ποιο καμβά πολιτικής? Στον καμβά του πτωχευτικού της Νέας Δημοκρατίας, του πτωχευτικού νόμου που δεν έχει καμία προστασία για την πρώτη κατοικία και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Στον καμβά της επιλογής να μην αξιοποιηθεί σχεδόν τίποτα από το Ταμείο Ανάκαμψης, για το οποίο επέρεστε και αναρωτιόμαστε πραγματικά από πού αντλείται αυτή την αυτοπεποίθηση, σχεδόν μηδενικά κονδύλια για την κοινωνική στέγη από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ άλλες χώρες έχουν κάνει επιλογές με παρεμβάσεις πολύ μεγάλης κλίμακας. Άρα εδώ θα έλεγα και σε σχέση και με αυτή την πολιτική ότι παίρνει σάρκα και οστά και το δίλημα αν θα έχουμε κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Δημοκρατία από τις επόμενες εκλογές, αν θα είναι πρωθυπουργός ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης. Διότι ο Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των πληστηριασμών, της κατάργησης της προστασίας. Ο Τσίπρας στη διακυβέρνησή του είχε προστασία της πρώτης κατοικίας. Παρόλα τα χιλιάδες ψέματα που έχουν ακουστεί. Εμείς αναβιώσαμε λοιπόν τον νόμο Κατσέλη. Εμείς δώσαμε παράτηση και διεύρυνση των κριτηρίων με τον νόμο Σταθάκη. Εμείς συνεχίσαμε την προστασία της πρώτης κατοικίας με τον νόμο Φλαμπουράρη. Αυτή είναι η αλήθεια και ο κόσμος σε αυτό ακριβώς τον καμβά ακούει την κυβέρνηση να επέρεται για το σχέδιο Ηρακλής, που όπως είπα έχει περάσει 700.000 ενυπόθηκα δάνεια με ακίνητα στα χέρια των funds. Ακούει
τους διαφόρους να κινδυνολογούν ότι οι εγγυήσεις του Ηρακλή θα γραφτούν στο δημόσιο χρέος. Σας τα λέγαμε αυτά και δεν μας ακούγατε. Ακούει και καταλαβαίνει ότι αν δεν έχεις καλό δικηγόρο θα χάσεις το σπίτι σου. Και βεβαίως σας βλέπει προκλητικά να αγνοείτε την απόφαση του Αρείου Πάγου η οποία απαγορεύει στα φαντς να κάνουν πληστεριασμούς. Και βεβαίως σας βλέπει προκλητικά να μην δίνετε το δικαίωμα για πρόταση ρύθμιση στους δανειολήπτες πριν εκπληστηριαστεί το ακίνητο. Φέρνετε και εδώ ρυθμίσεις, λυπάμαι, που ωφελούν τράπεζες και κατασκευαστές. Τι κάνετε, έχετε και βαρύδουπο τίτλο το σπίτι μου, καλύτερα να το λέγατε σπίτι μου, σπιτάκι μου, με αυτές τις πρωτοβουλίες. Χρησιμοποιείτε τα λεφτά του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και βάζετε 375 εκατομμύρια και 125 εκατομμύρια τράπεζες. Και οι τράπεζες αποκτούν δικαίωμα μελλοντικό στον εκπληρασμό του σύνολου του ακινήτου. Άρα επιδοτείτε το δικαίωμα των τραπεζών να εκπληστεριάσουν και τους διαμορφώνετε και κίνητρο, διότι προσέξτε, οτιδήποτε πάρει πάνω από το 25% της αξίας είναι κέρδος. Αυτή είναι η ουσία. Λαιλατούνται λοιπόν εκεί τα αποθεματικά. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Στον αντίποδα είναι η δική μας πρόταση για την επιδότηση των ενοικίων. Το μέτρο της κάλυψης αφορά τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Για την ανακαίνιση δεν θέλω καν να μιλήσω. Είναι αμεληταία τα ποσά. Δεν νομίζω ότι μπορούν να συγκροτήσουν κίνητρο. Θέλω όμως να σταθώ για πολύ λίγο σε αυτό που λέτε κοινωνική αντιπαροχή. Δεν πρέπει να το λέτε κοινωνική αντιπαροχή. Πρέπει να το λέτε κρατική παροχή σε ιδιώτες. Προσέξτε. Κύριε Μπουκόρο, συγγνώμη. Κύριε Μπούρα, στο Προεδρείο. Εάν ερχόταν ένας εργολάβος και σας έλεγε δώσε μου το οικόπεδό σου ή το σπίτι σου και θα σου δώσω όχι αντιπαροχή, αλλά το δικαίωμα να νοικιάζεις ένα από τα διαμερίσματα στην πολυκατοικία που θα χτίσω. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μη διακόπτετε, μη διακόπτετε. Μη διακόπτετε. Αυτή τη στιγμή. Φέρετε. Βεβαίως, βεβαίως. Εντάξει. Με το συγκεκριμένο λοιπόν νομοσχέδιο, με αισχρό τρόπο, εκχωρείτε τα ακίνητα του δημοσίου. Εκχωρείτε τα ακίνητα του δημοσίου, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό μόνο. Ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, εκχωρείτε λοιπόν τα ακίνητα του δημοσίου, τα οποία θα τα πάρουν εργολάβοι και έρχεστε να τους εγγυηθείτε και εισόδημα από πάνω. Αυτό κάνετε. Δεν κρατάει το δημόσιο τίποτα. Λέτε βέβαια δεν φεύγει η κυριότητα, μην τον χρεώσουμε και τον ένφια τον άνθρωπο και τον βάλουμε σε έξοδα. Θα πάρει τσάμπα το οικόπεδο, θα δίνατε το σπίτι σας έτσι. Αλήθεια. Μα θα το δίνατε το σπίτι σας έτσι. Θα δίνατε ένα οικόπεδο έτσι, χάρισμα. Με δέσμευση να νοικιάζετε μετά. Πώς το κάνετε για τα κίνητα του δημοσίου? Μα πώς το κάνετε για τα κίνητα του δημοσίου? Εκχωρείτε περιουσία, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει το μείζον θέμα και με αυτό κλείνω και ζητώ συγγνώμη για την κατάχρηση. Υπάρχει το μείζον θέμα του ιδιωτικού χρέους. Εδώ είναι δύο ξεχάσιμες στρατηγικές. Ή κατασχέσεις, πληστηριασμοί και πτωχεύσεις προσωπικές ή προστασία των ευλόγων δαπανών διαβίωσης της πρώτης κατοικίας και του επίπεδου ζωής. Ευχαριστώ πολύ. Αυτές είναι οι δύο στρατηγικές. Η δεξιά, η σκληρή δεξιά, έχει κάνει την επιλογή της. Είναι σχέδιο ψαρίδι, είναι μέθοδος εκαθάρισης και βεβαίως υπάρχει και η λύση, η προοδευτική. Καταλαβαίνουμε, επειδή βλέπω ότι ενοχλείστε, ότι είστε μια παράταξη η οποία κατά μεγάλο, να μην πω μέγιστο βαθμό, αποτελείται από παρακολουθητές και παρακολουθούμενους. Και η σιωπή είναι εύγλωτη και δίνει στο λαό το δικαίωμα, τη χαρά και την άνεση να βγάζει συμπεράσματα. Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Ο λαός όμως θα δώσει Έχετε και τη λύση. Έχετε πάει στα 9 λεφτά. Ευχαριστώ.